Καζάνι που βράζει λοιπόν ο Λίβανος, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα με την Νικόλ Κουναφή. Νικόλ, την ώρα που πολίτες και αρχές προσπαθούν ακόμα να συλλάβουν το μέγεθος της καταστροφής στη χώρα, επικρατεί και πολιτική αναταραχή και όπως φαίνεται μπαίνουν και σε πρόορη προεκλογική περίοδο. Ναι, δεν θα ήταν υπερβολή. Πέρσα να πούμε ότι είναι βυθισμένη στο χάος η Βηρυτός μετά την φωνική έκρηξη της 4ης Αυγούστου. Χιλιάδες είναι οι πολίτες που ζητούν την παρέτηση της κυβέρνησης. Με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου να αναφέρει ότι αύριο θα θέσει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου νομοσχέδιο για πρόορες εκλογές. Και όπως είδαμε και προηγουμένως στο ρεπορτάζ, θα λέγαμε ότι η λέξη που περιγράφει το τι νιώθουν οι πολίτες του Λιβάνου είναι η απόγνωση και αρκετοί μάλιστα έκαναν και έφοδο πέρσα σε κυβερνητικά γραφεία, ανάμεσα σε αυτά το Υπουργείο Εξωτερικών και Ενέργειας της χώρας, κάνοντας τα κυριολεκτικά γυαλιά καρφιά, ενώ έκαψαν επίσης και φωτογραφία του Προέδρου Μισελ Αούν. Εν τω μεταξύ, οι αρχές της χώρας αποφάσισαν να τερματίσουν τις έρευνες για ανέβρεση επιζώντων. Και ως εκ τούτου αναμένονται να επιστρέψουν αύριο στην Κύπρο οι ομάδες της ΜΑΘ και της ΕΜΑΚ, οι οποίες είχαν μεταβεί την Τετάρτη στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Η Κυπριακή Αποστολή, αποτελούμενη από στελέχη της ΕΜΑΚ και της ΜΑΘ, μετέβησαν στην Βηρυτό μαζί με ανιχνευτικούς σκύλους, προκειμένου να συνδράμουν σε αυτές τις προσπάθειες για εντοπισμό των επιζώντων, οι οποίοι πιθανόν να είναι παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια μετά τις εκρήξεις που έπληξαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου. Η Κυπριακή Αποστολή είχε αρχίσει να επιχειρεί μαζί με την ομάδα του Κατάρ από τις 7 Αυγούστου αυτή όλη την προσπάθεια πέρσα. Ενώ να πούμε ότι σήμερα τριμερής αποστολή των εθελοντών Κύπρου με επικεφαλή στην παιδοχειρουργό την Δόκτωρ Ελένη Θεοχάρους αναχώρησε για την Βηρυτό με στόχο την προσφορά ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Και φυσικά συνεχίζεται και η συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και όλοι πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Νικόλ.